αλλά και στους φίλους που ήρθαν σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε μαζί το κλείσιμο της Παρθενής αγωνιστικής χρονιάς. Κοντά μας σήμερα βρίσκονται ο Περιφερειάρχης κ. Καρπίδης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης Καρπιδών κ. Σαμαντράκος Ευαγγέλος, ο Αντιπρόεδρος της Διευθυντικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Κουψίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καρπιδών κ. Στέλιος Κουπουνάρας, το 2016 ήταν μια πολύ καλή αγωνιστική χρονιά για την εκδοχή του ΤΟΕ. Προκηρύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Thruster. Το Κύπελο Trial. Το Πρωτάθλημα Enduro Βόρειας και Νότιας Ελλάδας. Το Πρωτάθλημα Motocross Βόρειας και Νότιας Ελλάδας, τα περιφερειακά πρωταθλήματα Δυτικής Μακεδονίας Υπήρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Κεντρικής Ελλάδας, Νότιας Ελλάδας και η Εθνική Ομάδα Enduro εκπροσώπησε την Ελλάδα στο International Six Days of Enduro στην Αβάρα της Ισπανίας. Η Εθνική Ομάδα Motocross συμμετείχε στο Motocross των Εθνών, συμμετοχή στο Οργανικό Enduro της Motocross και Motocross και περισσότερα από όλα αυτά θα ακούσουμε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχικής ΜΟΤΟΕ που εκτός της γνωστής δυναμικής τους θα κινηθούν με την ορμή που δίνει η φρεσκάδα πρόσφατη εκλογή τους. Αυτά ευχαριστώ. Μπράβο, Χρυσού. Χρυσού ήταν η καλύτερη γραμματεία στο πέρυσι του παγκόσμιου που κάναμε. Όλοι οι ξένοι που ήταν εδώ πέρα από τη Σπύρου έχουν τα καλύτερα λόγια να πούν για την γραμματεία. Την προσφορά της. Τα περισσότερα είπε η Χρυσούλα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω όλους όσους παρευρίσκεστε εδώ σήμερα. Νομίζω ότι παρά τις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας, τις δύσκολες ημέρες, τα πρωταθλήματα τα δικά μας, τα οποία είναι και ένα σχετικά ακριβώς σπορ, πηγαίνουν αρκετά καλά και πολύ καλά θα έλεγα. Και τηρουμένων των ομολογιών, να καλωσορίσουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας που μας βοήθησε πάρα πολύ φέτος, τον κύριο Κώτα. Πήγαμε αρκετά καλά και πιστεύω και το 2017 όλες οι προβλέψεις είναι να πάνε ακόμη καλύτερα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την πολύ μεγάλη στήριξη που μας έδωσε και πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro που κάναμε και τα συνέθηκε με απόλυτη επιτυχία, τον κύριο Καρυπίδη, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Συνότητας Λεβέντων, τον κύριο Σαμαντράκο, ο οποίος μας βοήθησε και μας βοηθάει πάντα, και τον Παναγιώτη Κότο, που μόλις είδα το Βουκουρέστι κατευθείαν για μας, που είναι πρόεδρος της εταιρείας τουρισμού, η οποία πέρυσι στήριξε τα περιφερειακά πρωταθλήματα Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, τις περιφέρειες αυτό, έτσι, με το ποσό των 4.000 και από ό,τι ακούω και φέτος θα μας ξαναστηρίξουν με το ποσό των 5.000. Τον ευχαριστούμε που τον φέρουμε. Και νομίζω ότι και οι άλλες περιφέρειες πρέπει να κάνουν το ίδιο με τις αντίστοιχες περιφέρειες, ώστε τα περιφερειακά να γίνουν από πολύ φθηνά έως δωρεάν για τους αθλητές που συμμετέχουν σε αυτά, γιατί αυτά είναι το μέλλον. Για το 2017, εδώ στα Γρεβενά, μια που είμαστε στα Γρεβενά, αναλάβαμε τη διοργάνωση ενός πανελληνίου αγώνα διημέρου, ο οποίος συγχρόνως μετράει και του Βορείου Ελλάδος, ο οποίος συγχρόνως μετράει και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε για δεύτερη φορά, δεύτερη συνεχή χρονιά, διεθνή αγώνα στην περιοχή μας. Επίσης, θα διοργανώσουμε και το Πρωτάθλημα Δυτικής Μακεδονίας. Πιστεύω με καλύτερους όρους από πέρυσι, που ήταν ένα αρκετά καλό πρωτάθλημα. Όπως επίσης, το ίδιο θα γίνει και σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, με τα αντίστοιχα περιφερειακά πρωταθλήματα, τα οποία τονίζω για μία ακόμη φορά, τα περιφερειακά πρωταθλήματα σκράπου. Και τα περιφερειακά πρωταθλήματα Enduro και Motocross, νομίζω ότι πρέπει να τα δώσουμε πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτή που έχουν, γιατί από εκεί μέσα θα βγουν καινούργιοι αθλητές
οι οποίοι θα στελεχώσουν τα πανελλήνια πρωταθλήματα εντούρου και μοτοκρός και ταχύτητας, που θα υπάρχει ο συναγωνισμός και οι κορυφαίοι αθλητές και όλα αυτά. Επίσης θα συμμετέχουμε σαν αθλητική ομοσπονδία σε όλους τους διεθνείς θεσμούς που συμμετέχουν εθνικές ομάδες, όπως πρόθεσή μας είναι ψάχνουμε να βρούμε την κατάλληλη χορηγία να πάμε στο Six Days της Γαλλίας και στο μοτοκρός των εθνών, αλλά και στα βαλκανικά πρωταθλήματα όπου είμαστε πάρα πολύ καλοί και πρωταγωνιστούμε. Και θα βοηθήσουμε και όσο μπορούμε αθλητές οι οποίοι πηγαίνουν στα εκπροσωπούν την Ελλάδα στους διεθνείς αγώνες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αρχίσουμε τις απονομές, γιατί αργήσαμε και μας λίγο. Και να αρχίσω από το μοτοκρός. Χρυσούλα, έλα μισό.